Δεν ξέρω αν έχετε την γνώση ή την αίσθηση ότι μπορείτε να κατανοήσετε το σκύλο σα. Αν το κατανοήσετε πραγματικά, όχι όπως ο κάθε διοκτήτη σκύλου μπορεί να νομίζει ότι σκέφτεται η τετράποδη παρέα, του, αλλά όπως πραγματικά συμβαίνει. Ο κ. Χρυσός Καραγιάννης είναι εκτινίατρος και συμπεριφοριολόγο. Δηλαδή, συγκεκριμένα αναλύει το πώ σκέφτονται και την συμπεριφορά των τετράποδων φίλων μα. Είχαμε ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Είναι μεγάλη χαρά που σα έχουμε σήμερα εδώ, γιατί θα υπάρξει και ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο όπου θα μπορούν οι φίλοι να ενημερωθούν από εσά για το τι ακριβώ μπορούν να κάνουν και να έχουν έτσι, μια καλύτερη ζωή με τα σκυλάκια του. Καλησπέρα κύριε, κύριε Μπάρμπα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που σα ξαναβλέπω. Και εγώ. Ε, είναι όλα θέμα συναισθημάτων. Όπω μίλησε ο κύριο Σόκλη πριν για την τέχνη, πόσα συναισθήματα βιώνουμε, πόσο μπορούμε διαφορετικά πράγματα να νιώσουμε και ουσιαστικά είναι πάντα πολύ περιορισμένα τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε. Έτσι και με του κύλου μα που χαιρόμαστε να του βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ένα κουταβάκι στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συμπεριφορά Κύλου και Γάτα. Ε, θέλουμε να μάθουμε το πώ συμπεριφέρεται, το πώ νιώθει, για να μπορέσουμε και εμεί να εκφράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας, και να καταλάβουμε πώς, μπορέσουμε, πώς θα μπορέσουμε να του μάθουμε κάποια πράγματα, πώς θα μπορέσουμε να του μάθουμε αυτά που δεν θέλουμε να κάνει, γιατί πολλοί κόσμος αυτό θέλει. Μου λένε, κύριε Καραγιάννη, πώς να μάθω το σκύλο μου να μην κάνει αυτό, ή πώς να τον τιμωρήσω για αυτά που κάνει. Mm -hmm. Ε, δεν είναι θέμα τιμωρία, δεν είναι θέμα επιθυμία τι θέλουμε εμεί. Είναι να δούμε τη ζωή, να δούμε τον κόσμο από τα μάτια του σκύλου μα, έτσι ώστε να μπορούμε να τον καθοδηγήσουμε, να τον πάρουμε στον πάνω. Μπορούμε να το πούμε αυτό από την πατούσα του και να καταλάβουμε τα συναισθήματά του και να τον οδηγήσουμε να τον κάνουμε κομμάτι τη οικογένειά μα. Γιατί περισσότεροι θεωρούμε το σκύλο μα κομμάτι τη οικογένειά μα και να, βιώσουμε τα, να κατανοήσουμε τα συναισθήματά του και να εκφράσουμε τα δικά μας με το σωστό τρόπο. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, είναι μια εκπαίδευση ιδίως για το αφεντικό ας πούμε και λιγότερο για το σκυλάκι. Ε... Είναι ένας, σαν να μαθαίνει μια γλώσσα, είναι ένα τρόπο επικοινωνία και πολλοί κόσμοι μιλούν σαν ένας ένα μεταφραστή: ότι μεταφράζει το τι θέλει να πει ο σκύλο στον άνθρωπο και μεταφράζει απ' την άλλη τα λόγια του ανθρώπου στο σκύλο. Πόσο είναι... διαφορετικό είναι έτσι, όπω βλέπετε από του πελάτε σα, του ανθρώπου που έρχονται να σα βρουν αυτό που νομίζουν ότι καταλαβαίνουν από αυτό που πράγματι συμβαίνει. Είναι χαοτική η διαφορά, ε, Όπω σε όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Προσπαθ... βλέπουμε Αυτά που βλέπουμε μπροστά μα τα μεταφράζουμε βάσει των γνώσεών μα. Έτσι, πολλοί κόσμοι, όλοι μα ουσιαστικά, μεταφράζουμε αυτό που κάνει ο σκύλο μα, αυτό που βλέπουμε να κάνει ο σκύλο μα, βάσει αυτών που θα κάναμε εμεί, αν ήταν στη θέση, στη θέση του. Έτσι, πολλέ φορέ ο σκύλο μα. Μα εκδικείται, ζηλεύει, κάνει πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι επιστημονικά αν όντω θα κάνουν οι σκύλοι ή απλά εμεί τα μεταφράζουμε έτσι αυτά που βλέπουμε. Επειδή ξέρω και πολλού που μα βλέπουν αυτή τη στιγμή, που πραγματικά είναι ένα τσακ, όπω λέμε, πριν νιώσουν ότι ο σκύλο του θα του μιλήσει. Μιλάμε στα σκυλάκια μα, έχουμε μία επικοινωνία, δείχνουν να κατανοούν μέχρι ποιού σημείου ε, κατανοούν σίγουρα τα συναισθήματά μας. Αν είμαστε εκνευρισμένοι, αν είμαστε στεναχωρημένοι, αν είμαστε χαρούμενοι, αυτό σίγουρα το καταλαβαίνουν. Αν τους μιλάμε κιόλα, αυτά τα λόγια δεν, ξέρω αν σίγουρα, δεν, ξέρουμε ακόμα αν σίγουρα τα καταλαβαίνουν, πάντως τα συναισθήματά μας τα βιώνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε εξελιχθεί μαζί χιλιάδες χρόνια με το σκύλο μας και είναι το μόνο είδος, ζωικό είδος διαφορετικό από τον άνθρωπο το οποίο μπορεί να μας καταλάβει κάποιες φορές καλύτερα και από τον ίδιο μας τον εαυτό, τη σύντροφό μας, τους ανθρώπους που ζούμε γύρω μας. Σε μια ημέρα, α, σκυλίσια ημέρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, η βόλτα? Συνήθως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι όταν γυρίζουμε από το σπίτι, η επαφή, η επαφή των σκύλων με τον άνθρωπο, με τους κυδεμόνες τους ε, ιδιαίτερα για του κύλου τη πόλη οι οποίοι ζουν συνήθω αρκετέ ώρε μόνοι του. Είναι το καλύτερό του να γυρίζουμε από το σπίτι, να, να, να μα βλέπουν, να πηγαίνουν μια βόλτα, αλλά το κυρίω είναι το μαζί. Το μαζί, το πιο σημαντικό. Για πείτε μας έτσι, κλείνοντα και τα στοιχεία τη πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα και τι ακριβώ θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Πότε είναι καταρχά και πού γίνεται. Η ημερίδα είναι την Κυριακή από τι 10 το πρωί μέχρι 2 το απόγευμα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συμπεριφορά και Εκπαίδευση Κύλου και Γάτα στο Μαρούσι δίπλα από το Μολ, mm -hmm. ε, μπορεί να βρουν όλα τα στοιχεία όποιος ενδιαφέρεται στην ιστοσελίδα www.petsproacademy.gr τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, γιατί δεν είναι θέμα να βγω να μιλήσω να του πω τι, τι ισχύει επιστημονικά είναι να εκφράσει ο κόσμος τις ερωτήσεις του, τις επιθυμίες του, τι θέλει να μάθει, για να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες και να πάμε ένα βήμα παρακάτω τη σχέση μας με τον άνθρωπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που σας κοντά μας. Να πούμε ότι είστε ένας από τους ελάχιστους ειδικού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ασχολείστε με το ζήτημα αυτό. Πιστοποιημένος, γνωστός ο κ. Χρήστος Καραγιάννης, κτηνίατρος και ειδικό συμπεριφορά για τους σκύλους μας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.